Άκου να δεις. Τι θα κάνω εγώ. Με ενημερώσανε. Έχεις πει από το πρωί ότι δεν θέλεις να μιλάμε για σένα. Έχεις πει. Όχι, όταν με βρίζουν θα μιλάμε. Εντάξει. Δεν θα μιλάμε για μένα να λέμε τι ωραία φωτογράφηση έκανε η Ναταλία και αυτά. Όταν μου τα χώνουνε, θα τα λέμε. Τα τσακάλια στο Paul Greece περιμένουνε. Περιμένουν την απάντηση σου, περιμένουν κάτι. Ναι. Λοιπόν, ο Βαλάντης έδωσε μία συνέντευξη στο You Weekly, στο περιοδικό. Για άλλη μία φορά η αλήθεια είναι ότι δεν μάσησε τα λόγια του, δεν έκλεισε το στόμα του, είναι αρκετά αιχμηρός, μίλησε για πάρα πολλούς, μέσα σε αυτούς και εσύ. Σχολίασε μία δήλωση που είχες κάνει, όταν ο Βαλάντης είχε κάνει πάλι μία δήλωση αιχμηρή και είχε πει ότι αν η γυναίκα έχει παραπανήσια κιλά, να πάει στη μαμά της, να πάει σπίτι της. Ναι. Έτσι είχε γραφτεί, για να ακριβολογούμε, γιατί εδώ ο Βαλάντης το διευκρινίζει. Και μίλησε, θέλεις να διαβάσω ακριβώς τι είπε για σένα το κομμάτι. Το διευκρινίζει, δεν το είχε πει έτσι, το είχε πει αλλιώς. Είχε πει, λέει στο You, ότι εγώ εννοούσα ότι όταν μία γυναίκα την έχω γνωρίσει, ας πούμε, 55 κιλά και εκείνη αρχίζει και τρώει σαν να μην υπάρχει αύριο και της το επισημαίνω και συνεχίζει και το κάνει και από 55 ξυπνήσω ένα ωραίο πρωί και τη δω 75 και δεν τίθεται θέμα ούτε αρρώστιας, ούτε εγκυμοσύνης, δεν είναι ο άνθρωπος που ερωτεύτηκα και ναι, δεν θέλω να είμαι πλέον μαζί της. Okay. Σήμερα το διευκρινίζει, στη συνέντευξη. Και τότε πάλι που το σχολίασες εσύ, δεν ήταν διευκρινισμένο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι, θυμάμαι τι είχα πει. Είχα πει ότι είναι πολύ σκληρό αυτό που λέει, είχα πει. Εδώ το είχα πει. Εδώ ήμασταν. Ναι, είχα πει ότι είναι πολύ σκληρό αυτό. Είχα πει επίσης ότι αν είναι θέμα υγείας και αυτή η γυναίκα πάρει κιλά, είναι απάνθρωπο αυτό που λέει. Γιατί δεν νομίζω ότι το είχε διευκρινίσει τότε το αν αυτό είναι θέμα υγείας. Είχα πει ότι αν η γυναίκα πάρει κιλά στη διάρκεια που είμαστε μαζί, θα τη χωρίσω. Ναι. Και είχα πει ότι αν είναι θέμα υγείας, αυτό είναι η ανθρωπιά σου, αυτή είναι η αγάπη σου. Γιατί δεν είχε διευκρινίσει το θέμα υγείας. Συνέχισε όμως παρόλα αυτά. Να διαβάσω τι είπε για σένα. Να το πεις ακριβώς όπως το είπα. Ακριβώς. Ω, ναι. Λοιπόν, λέει μεταξύ άλλων, άκουσα την Ναταλία Γερμανού να αναφέρεται στο πάχος. Αλλά με πόσους χοντρούς έχει πάει η Ναταλία. Ας μας πει, μην κοιτάει τους κοιλιακούς και τα τεκνά και μετά λέει εμένα ρατσιστή. Μάλιστα. Καταρχάς, πες μας αν είχε σχέση ποτέ με κάποιον άνθρωπο που δεν είχε... Που δεν ήταν αδύνατος. Εγώ είχα σχέση με άνθρωπο τον οποίο τον γνώρισα λεπτό, αλλά στη διάρκεια των χρόνων που είμαστε μαζί πήρε γύρω στα 10 κιλά και δεν ήταν, ας πούμε, στην κατάσταση που τον γνώρισα. Δεν τον χώρισα βέβαια επειδή πήρε κιλά. Δεν θα το απαντήσω. Θεωρώ ότι έχει τη γνώμη του, έχει κάθε δικαίωμα να έχει τη γνώμη του. Έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει αυτό που πιστεύει. Δεν μπορώ να του φέρω σαν επιχείρημα ότι κάνεις λάθος, Βαλάντη. Εγώ τα είχαμε χοντρούς, οπότε σε βγάζω λάθος αυτό. Απλά θέλω να πω ότι το bullying απέναντι στους χοντρούς ανθρώπους δεν έχει να κάνει με το αν τα είχες με κάποιον. Δηλαδή, αν εγώ είχα δεσμό με κάποιον, αποδεικνύω ότι δεν έχω ρατσισμό απέναντι στους χοντρούς ανθρώπους. Εγώ πιστεύω ότι ο Βαλάντης, όταν ήταν πιο μικρός, είχε θέμα παχυσαρκίας και το έχει βιώσει στο πετσί του αυτό το πράγμα. Βέβαια. Έχει χάσει 45 κιλά. Ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ χοντρός. Τον φώναζαν, όπως είπε, στο σχολείο χοντρό. Και έχει υποστεί bullying και λέει ότι δεν του άρεσε. Το περίεργο που λέει είναι ότι δεν κρατάω κακίες σε αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά με έκαναν να μην το ξεχάσω ποτέ και να αλλάξω την εικόνα μου. Είναι κάτι που. Ναι, απλά θέλω να πω ότι. Ας πούμε, δανείζομαι κάτι που συζητάγαμε με τον Παναγιώτη το πρωί και ο Παβαρότη χοντρός ήτανε. Αυτό δεν τον. Δεν του στερεί τον τίτλο ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ από την ιστορία της μουσικής παγκοσμίως. Δεν γίνεται να είμαστε. Αν είμαστε δηλαδή ρατσιστές. Για να μην είμαστε ρατσιστές, πρέπει να έχουμε έναν φίλο να έχει καταγωγή άλλη. Να τα έχουμε με κάποιον ο οποίος είναι αρκετά κιλά παραπάνω. Τι γίνεται πάντα εγώ αυτό, δεν θα απαντήσω στο Βαλάντη και δεν το θεωρώ και σκόπιμο. Καλή καρδιά, θεωρώ ότι έχει την γνώμη του, καλά κάνει και την έχει. Οι λέξεις είναι λέξεις, έτσι. Πολλές φορές και εγώ χρησιμοποιώ λέξεις άμα θέλω να εκνευρίσω κάποιον και θέλω να τον προκαλέσω. Απλά επειδή το ξέρω το παιχνίδι, δεν το παίζω. Με τον Μπάριο πάντως είπε ότι το λύγει. Μπορεί στην επόμενη να τελειώσει. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Δεν είναι ότι ανοίγω τον πόλεμο με τον Μπάριο και τον λύγω τώρα. Μπορεί να μην τον έχει λήξει ο Γιάννης Πάριος. Μπορεί, δηλαδή, είπε και δεν είναι το λίγο. Δεν πάει έτσι. Μπορεί να είναι ακόμα ανοιχτές οι ανοιχτοί λογαριασμοί. Απλώς εγώ θέλω να κλείσω, γιατί δεν έχουμε χρόνο, στο Βαλάντη τουλάχιστον.
και δεν θα σχολιάσω κάτι. Μίλησε για τον Νότι Σφακιανάκη και είπε διάφορα και για εκεί. Και έκλεισε λέγοντας: αν ήμουν εισαγγελέας, θα είχα διατάξει αυτεπαγγέλτος την ποινική του δίωξη. Και λέει. Του Νότι. Μάλιστα. Έχει φτάσει να λέει αηδίες για να δημιουργεί θόρυβο. Ο Νότις. Οκ. Εντάξει. Ας σιωπήσουμε μετά το θόρυβο.